απώλεια ενός 22χρονου νεαρού θρηνεί η Άρδη, από την οποία καταγόταν ο Νίκος Μαθιουδάκης, ο 22χρονος που βρήκε τραγικό θάνατο χθες το βράδυ σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, στο ύψος πριν από το Παγκρίτιο στάδιο. Το σκηνικό του τροχαίου θυμίζει πόλεμο, με το όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο 22χρονοι, δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση σε Φίνικα και μετά στο πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος, να μοιάζει περισσότερο με άμορφη μάζα σε δερικό. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9.30 το βράδυ, όταν άγνωστο πώς το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί ξέφυγε από την πορεία του. Είναι το σημείο που ακολουθεί μια ελαφρά ανηφορική στροφή πριν από την ευθεία για τα φανάρια του Γιώφυρου. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, ο οδηγός του οχήματος δεν μπόρεσε να το κρατήσει, έπεσε πάνω σε έναν από τους μεγάλους φήνικες της διαχωριστικής λωρίδας και κατέληξε στο πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος, χωρίς ευτυχώς την ώρα εκείνη στο ρεύμα αυτό να κινείται κάποιο όχημα ή στο πεζοδρόμιο πάνω κάποιος πεζός. Ο άτυχος 22χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του, χτύπησε πάνω στον φήνικα, τον οποίο εκρίζωσε και βρέθηκε στο κράσπεδο του αντίθετου ρεύματος. Γίνει μισή ώρα, δεν ξέρουμε, τώρα ήρθαμε κι εμείς. Φαίνεται ότι το αυτοκίνητο πρέπει να κινόταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μάλλον. Η πρόσκρουση στο Φίνικα ήταν σφοδρή. Το μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε στην κυριολεξία. Ενώ ο θάνατος του 22χρονου Νίκου, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο συνοδηγός στο όχημα, ήταν ακαριέως. Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε με την κινητή μονάδα και παρέλαβε τον δεύτερο 22χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σε τραγική ψυχολογική κατάσταση, αφού σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, ο ίδιος βγήκε όρθιος από το όχημα και αναζητούσε διακαώς το φίλο του ανάμεσα στα σίδερα που είχε μετατραπεί το αυτοκίνητο. Στο σημείο του τροχαίου έφτασαν και δύο οχήματα με 7 άνδρες του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού που επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του 22χρονου θύματος του τροχαίου. Το νέο τροχαίο ήρθε να σοκάρει για μία ακόμη φορά τους κατοίκους περιοχής που μίλησαν ευθέως για σημείο Καρμανιόλα, με δεδομένο ότι τα οχήματα αναπτύσσουν αυξημένες ταχύτητες και μετά λόγω των κλήσεων αδυνατούν να τα επαναφέρουν. Παιδιά πίνουν και τρέχουν, τι να κάνουμε τώρα. Παιδιά προσοχή. Πολύ νηπηρό. Πρέπει να προσέχουν, να μην τρέχουν, να βλέπουν τι κάνουν. Μικρή μεγάλη. Μαζεύτηκαν πολλά τροχιά σε αυτό το σημείο, έτσι. Ναι, πάντοτε γίνεται εδώ, γιατί είναι ο δρόμος. Έτσι παίρνονται με πολύ ταχύτητα. Είναι άδικο αυτό. Οι κάτοικοι διευκρίνησαν ότι εδώ και χρόνια ζητούν στο σημείο να τοποθετηθούν φανάρια, συμπληρώνοντας ότι εκτός από τα πολύ σοβαρά τροχιά που έχουν σημειωθεί, συγκρούσεις οχημάτων με υλικές ζημιές είναι ένα συνηθισμένο και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Όλο και κάποιος θα την πληρώνει γιατί δεν έχει ένα φανάρι. Γιατί δεν γίνεται στο Γιώφυρο. Και τι ευθεία είναι. Γιατί σταματάνε. Σταματάνε και εδώ, αν θέλουν. Γιατί είναι. Ακριβώς στη διασταύρωση λοιπόν, που σκόνει λίγο ο δρόμος και χάνουν τον έλεγχο. Δηλαδή, αν θα λαμβάνουν ένα φαράρι, δεν θα γινόταν και το ατύχημα. Σίγουρα έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί στα 100 μέτρα να σκοτωθεί ο άλλος. Και έχουν γίνει εδώ πέρα, αν δείτε, κρυσάκια, 4-5 κρυσάκια. Σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο σημείο τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα, δεν μπορούν να ελέγξουν τον δρόμο και σκοτώνουν. Πριν καν συμπληρωθούν 12 ώρες, ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε εδώ, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος της διασταύρωσης για τις Γούρνες, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 σήμερα το πρωί, με ένα αγροτικό αυτοκίνητο και ένα επιβατηγό να συγκρούονται πλαγιομετωπικά. Το αγροτικό αυτοκίνητο αναποδογύρισε, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό μεταξύ των 5 συνολικά επιβενώντων μέσα στα δύο οχήματα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν 4 επιβάτες, τους οποίους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ενώ έφτασε και όχημα της πυροσβεστικής στο ενδεχόμενο που χρειαζόταν να γίνει απεγκλωβισμός, χωρίς να κριθεί όμως ωστόσο απαραίτητη η συνδρομή των πυροσβεστών.